Σε μία άλλη άσκηση έχουμε να σχολιάσουμε ένα διάγραμμα θέσης με τον χρόνο, στο οποίο διάγραμμα βλέπουμε να συνυπάρχουν τρία διαγράμματα τριών κινητών. Συγκεκριμένα, έχουμε ένα διάγραμμα που πάει έτσι, σε διάστημα ως προς χρόνο, ένα άλλο διάγραμμα το οποίο πάει έτσι και ένα άλλο διάγραμμα που πάει έτσι. Αυτά τα τρία διαγράμματα βλέπουμε ότι τέμνονται μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή T1. Και για αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουν και τα τρία διαγράμματα την ίδια μετατόπιση S. Την ίδιο έχουν διανύσει τα δύο κινητά το ίδιο διάστημα S. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε? Εδώ βγάζουμε τα εξής συμπεράσματα. Ότι το ένα κινητό, σύμφωνα με αυτά που είπαμε στην αρχή του μαθήματος αυτού, παραμένει συνέχεια κίνητο. Γιατί? Γιατί το διάγραμμα της θέσης του είναι σταθερό. Δεν αλλάζει θέση. Συνέχεια παραμένει σταθερό. Το άλλο κίνητο, αυτό το κίνητο, που έχει αυτό εδώ την καμπύλη, έχει ένα διάγραμμα θέσης, το οποίο έχουμε καμπύλη προς τα πάνω. Σε αυτό λοιπόν έχουμε επιταχυνόμενη κίνηση, γιατί όπως έχουμε μάθει στο διάγραμμα της μετατόπισης, σε κινητό το οποίο επιταχύνεται είναι αυτό. Και το άλλο κινητό πάλι ακολουθεί μία ευθεία γραμμή, που σημαίνει ότι κινείται με σταθερή ταχύτητα. Κάνει δηλαδή ευθεία γραμμή ομαλή κίνηση. Αυτό λοιπόν κάνει επιταχυνόμενη, αυτό κάνει ευθεία γραμμή ομαλή και αυτό παραμένει ακίνητο. Τελικά λέει ότι και τα τρία κινητά μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχουν διανύσει το ίδιο διάστημα. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Αν αυτό ήταν διάγραμμα θέσης χ με τ, θα σήμαινε ότι η απόστασή τους, θα σημαίνει μάλλον ότι η απόστασή τους από την αφετηρία τότε είναι ίσα. Πάντως σίγουρα εδώ έχουν συναντηθεί και τα τρία κινητά. Ο ένας εξ αρχής είχε προχωρήσει, ήταν μπροστά και τους περίμενε, παρέμενε ακίνητος λοιπόν και τους περίμενε. Ο άλλος ξεκίνησε με μια σχετικά μεγάλη ταχύτητα και με αυτή τη μεγάλη και σταθερή ταχύτητα ήρθε και τον βρήκε τον πρώτο που ήταν ακίνητος και το τελευταίο, το άλλο σώμα που ακολουθεί την καμπύλη, ξεκίνησε με μια χαμηλή ταχύτητα, άρχισε να επιταχύνεται και επιταχυνόμενο ήρθε και συναντήθηκε και με τους άλλους δύο ταυτόχρονα. Σχετικά τώρα με τα διαγράμματα κίνησης θα δούμε μία άλλη άσκηση η οποία μας λέει το εξής, ότι έχουμε εδώ μία ωραία ασκησούλα η οποία μας λέει ότι το διάγραμμα λέει της ταχύτητας προς τον χρόνο είναι ως εξής. Έχουμε σε μέτρα ανά σεκόντ η ταχύτητα ως προς τον χρόνο σε μέτρα ανά σεκόντ είναι 10 για 10 σεκόντ. Μετά δεν έχουμε καθόλου ταχύτητα, μηδενίζεται και στα 20 σεκόντ η ταχύτητα γίνεται 20. Ξεκινάει από τα 20 και μέχρι τα 40 σεκόντ, μέχρι τα 40 δευτερόλεπτα εκεί, η ταχύτητα παραμένει 20 μέτρα ανά σεκόντ. Και μας ρωτάει η άσκηση να βρούμε το συνολικό διάστημα, τη μέση ταχύτητα και να κάνουμε το αντίστοιχο διάγραμμα διαστήματος χρόνου. Εδώ λοιπόν καλούμαστε να βρούμε το συνολικό διάστημα που έχει διανύσει αυτό το κινητό. Το συνολικό διάστημα, όπως έχουμε μάθει παιδιά, δίνεται από τι? Για θυμηθείτε λίγο. Δίνεται από το εμβαδό. Το εμβαδό λοιπόν αυτού του διαγράμματος, το εμβαδό θα μας δώσει το συνολικό διάστημα. Δηλαδή αυτό και αυτό εδώ αντίστοιχο. Αν προσθέσουμε αυτά τα δύο εμβαδά, θα βρούμε το συνολικό διάστημα που έχει διανύσει το κίνητο. Πόσο μας κάνουν λοιπόν αυτά τα δύο εμβαδά? Πρόκειται για το διάστημα S1 και για το διάστημα S2. Το S1 είναι βάση επί ύψος 10 επί 10 μέτρα, ίσον με 100 μέτρα λοιπόν. Ενώ το διάστημα S2 είναι 20 ως 40, 20 επί 20, 20 λοιπόν επί 20 μέτρα, άρα μας κάνει 400 μέτρα. Το συνολικό διάστημα
που έχει διανυθεί είναι S ίσον 400 και 100, μας κάνει 500 μέτρα. Μέσα σε πόσο χρόνο το διήνυσε όλο αυτό το διάστημα, παιδιά? Όλο αυτό το διάστημα το διήνυσε μέσα σε χρόνο από 0 έως 40 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι είναι ένας συνολικός χρόνος 40 λοιπόν δευτερολέπτων, και η μέση λοιπόν ταχύτητα, η V μέση, ή έτσι μπορούμε να το γράψουμε, η V μέση, είναι το συνολικό διάστημα S δια του συνολικού χρόνου T. Θα είναι 500 μέτρα δια 40 δευτερόλεπτα. Απλοποιούμε και έχουμε 50 τέταρτα, δηλαδή 12,5 μέτρα ανά σεκόντ. Σε μία άλλη ασκησούλα τώρα που θα δούμε, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή, μας λέει τα εξής. Έχουμε ένα άλλο διάγραμμα πάλι. Το οποίο μας λέει τα εξής. Ότι οι ταχύτητες δύο κινητών παριστάνονται με τον εξής τρόπο. Και η άσκηση μας ρωτάει, πότε η ταχύτητα, σε ποια χρονική στιγμή έχουν ίσες ταχύτητες, η ταχύτητα του α κινητού γίνεται ίση με ταχύτητα του β κινητού, βα ίσον με ββ. Δεύτερη ερώτηση είναι, στα 10 μέτρα, στα 10 σεκόντ για τ ίσον 10 δευτερόλεπτα, πόσα μέτρα προηγείται το β από το α? Προήγηση, ποια είναι η προήγηση? Και ένα δύσκολο σχετικά ερώτημα, ποια χρονική στιγμή τα δύο κινητά συναντώνται, έχουμε συνάντηση? Να, καταρχάς, σε αυτά τα δύο, παιδιά μου, διαγράμματα, τα οποία έχουμε εδώ, ταχύτητας χρόνου, να πάμε λίγο να σχολιάσουμε λίγο τα διαγράμματα. Να δούμε δηλαδή αυτά τα διαγράμματα τι μας παριστάνουν. Το ένα κινητό κρατάει διατηρεί σταθερή ταχύτητα. Το άλλο κινητό αυξάνει την ταχύτητά του και μετά την κρατάει σταθερή. Έτσι λοιπόν η άσκηση μας λέει ποια χρονική στιγμή οι ταχύτητες τους είναι ίσες. Βλέπουμε λοιπόν, παιδιά μου, ότι η χρονική στιγμή 6 σεκόντ εδώ, όση ταχύτητα έχει ο ένας, έχει και το άλλο κινητό. Αυτό ήταν εύκολο λοιπόν ερώτημα, έτσι. Είναι για 6 σεκόντ. Μετά μας λέει τη χρονική στιγμή 10 εδώ δηλαδή. Πόσο προηγείται το ένα κινητό από το άλλο? Για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Τη χρονική στιγμή 10. Το διάστημα που έχει διανύσει το ένα κινητό είναι αυτό. Όλο. Το κινητό β. Ενώ το διάστημα που έχει διανύσει το κινητό α είναι το ευαδό του τριγώνου, αυτό. Για να τα βρούμε λοιπόν αυτά τα δύο διαστήματα. Πόσο είναι το καθένα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε. Το ένα διάστημα, όπως βλέπετε, είναι 30 επί 10, δηλαδή 300 μέτρα. Γράφουμε λοιπόν ότι SV είναι 300 μέτρα. Το άλλο διάστημα είναι τρίγωνο, ευαδό τριγώνου, άρα θα είναι 10 επί 50, δηλαδή 500, και δια 2. Το SA λοιπόν θα είναι 500 δια 2, γιατί είναι βάση επί ύψος δια 2, έτσι. Μας κάνει 250 μέτρα. Η διαφορά τους λοιπόν, SV μείον SA, είναι 50 μέτρα. 50 μέτρα διαφορά λοιπόν προηγείται κατά 50 μέτρα. Το επόμενο ερώτημα που, όπως σας είπα, είναι σχετικά δύσκολο, μας ρωτάει πότε θα συναντηθούν. Για να συναντηθούν θα πρέπει να έχουν διανύσει ίσα διαστήματα. Έστω λοιπόν ότι συναντώνται μία χρονική στιγμή εκεί, T1, την οποία εμείς ψάχνουμε. Αυτή η χρονική στιγμή, παιδιά μου, τι θα έχει? Το εμβαδό του ενός, που είναι όλο αυτό, όλη αυτή η λωρίδα, ίσο με το εμβαδό του άλλου. Δηλαδή, αυτή τη χρονική στιγμή T1 θα έχουμε το εμβαδό του ενός, το SA τόνος, να είναι ίσο με το SV τόνος. Μα το εμβαδό του ενός, πόσο είναι, βρε παιδιά? Δεν είναι 30 επί T1. Άρα,
30, το έμβαδο του Β είναι αυτό βέβαια, έτσι, το Sβ θα είναι ίσο με το Sα. Το έμβαδο του Β θα είναι 30 επί τ1. Γράφουμε λοιπόν 30 επί τ1, ίσο. Το έμβαδο του άλλου, ποιο θα είναι παιδιά, θα είναι το έμβαδο του τριγώνου συν το πρόσθετο έμβαδο αυτό που προσθέθηκε εδώ, δηλαδή συν αυτήν εδώ τη λωρίδα. Θα είναι λοιπόν τα 250 μέτρα, συν το εμβαδό αυτής της λωρίδας που είναι 50 ύψος επί τ1 πλην 10 βάση. Άρα θα είναι το 50 επί το τ1 πλην 10 που είναι η βάση του. Είναι 50 το ύψος της λωρίδας αυτής και τ1 πλην 10 που είναι η βάση της. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε μία εξίσωση την οποία πρέπει να λύσουμε. Και η εξίσωση αυτή γίνεται ως εξής. 30 επί τ1 ίσον 250 μέτρα συν 50 τ1 μείον 10 επί 50, 500. Ό,τι βλέπουμε εδώ όμως, ο χρόνος είναι σε σεκόν. Σε ό,τι βλέπουμε εδώ. Θα έχουμε λοιπόν τώρα τα εξής. Τον χρόνο τα 30 τ1 θα τον μαζέψω από εκεί και τα μείον 250 μείον 500 μας κάνει μείον 250. Αν τα φέρουμε από εδώ θα γίνει 250 λοιπόν μέτρα ίσον με 50 μείον 30 μας κάνει 20 επί τ1. Ό,τι βλέπουμε εδώ ο χρόνος είναι σε σεκόντ. Ο χρόνος λοιπόν θα είναι 250 δια 20, άρα 25 δια 2, άρα είναι 12,5 δευτερόλεπτα. Από εδώ προκύπτει λοιπόν ότι ο χρόνος είναι 12,5 δευτερόλεπτα. Αυτά λοιπόν με αυτές τις ασκήσεις διαγραμμάτων και στο επόμενο λοιπόν βίντεο θα δούμε και κάποιες άλλες επιπλέον ασκήσεις στις μεταβαλλόμενες κινήσεις. Ειδικότερα θα αναπτύξουμε την περίπτωση της συνάντησης κινητών. Μέχρι τότε λοιπόν, γεια σας.